Μετά θα τραβήξει. Όλο πρέπει. Καλησπέρα σα. Είμαστε εδώ και με τα πλαίσια της δεύτερης μέρας των εκδηλώσεων για την αρχική εβδομάδα. Θα δείτε να εκτιμήσετε μπροστά στα μάτια σας μια επιχείρηση πάνω σε ένα σενάριο που πολλές φορές συμβαίνει. Σύμφωνα με το σενάριο, ένα κάθε εξωτερικό αντιπέλητο από μηχανική βλάβη τότε στην Ευρωπόλη εκπέμπει σήμα κινδύνου. Περιόδα 6.30 το κεντρικό μηχανικό καταμάτων να βάλει το κυριακό σήμα κινδύνου. Η επιχείρηση λοιπόν ξεκινάει. Το κεντρικό λιμεναρχείο Καλαμάτας προβαίνει άμεσα στις ακόλουθες ενέργειες. Ενημερώνει για το περιστατικό το θάλαμο επιχειρήσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, προωθώντας παράλληλα έτοιμα για συνδρομή από αέρος από την 120 ΠΕΑ, ώστε να συμπράξει στην επιχείρηση με ελικόπτερο έρευνα διάστασης αρχή στα Μπέλ 205. Δημοτικό λιμενικό Καλαμάτας. Η ομάδα αποτέλεσε καταστροφών προβλέπετε το ελικόπτερο παράλληλα βλέπετε το σκάφος της Aqua Rescue με κατευθύνει στο σημείο που πρέπει, εκεί που πήρε οδηγίες, καθώς επίσης και το σκάφος της ΟΑΚ για να γίνει η περαιτέρω διαδικασία. Θυμίζουμε ότι το σκάφος του λιμενικού λοιπόν έχει φτάσει, το σκάφος του, στο οποίο πρέπει να, δοθεί βοήθεια. Θυμίζουμε ότι το σκάφος έχει υποστεί ζημιές. Υπάρχει άνθρωπος στη θάλασσα και έτσι το σκάφος του λιμενικού σώματος επιχειρεί την περισυλλογή των 4 ναυαγών από τη βάρκα. Η ομάδα αντιμετώπιση καταστροφών με σημείαση, ύστερα από κλήση που έλαβε από το λιμεναρχείο Καλαμάτας, όπως είπαμε στην αρχή του σεναρίου, έχει ενεργοποιήσει τόσο το τμήμα υγρού στοιχείου με εκπαιδευμένους δίτες ναυαγωσών, στελέχη με εκπαίδευση από την 120 ΠΕΑ στην έρευνα και διάσωση στη θάλασσα, καθώς και το πλωτό φουσκωτού που διαθέτει για τη συμμετοχή στην επιχείρηση. Στο βάθος βλέπετε επιχειρείται η διάσωση των 4 ανθρώπων οι οποίοι επιβαίνουν στο ακυβέρνητο σκάφος και σε λίγο το πλωτό του κεντρικού λιμεναρχείου φτάνοντας στο λιμάνι ζητάει τη συνδρομή από το μικρότερο πλωτό σκάφος της ΟΑΚ ώστε να γίνει η διακομιδή των 4 ναυαγών στο προκαθορισμένο σημείο, στο προκαθορισμένο χώρο που έχει δημιουργηθεί εντός του λιμένα Καλαμάτας
για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες από τον Ερυθρό Σταυρό και το ΕΚΑΒ. Ο Ερυθρός Σταυρός, το τμήμα ο τομέας υγείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, του Περιφερειακού Τμήματος Καλαμάτας, περιμένει, αφού έχει κληθεί και έχει στήσει τη σκηνή που πρέπει, περιμένει τη διακομιδή από το μικρό σκάφος της ΟΑΚ, το οποίο θα πάρει τους τέσσερις διασωθέντες από το μεγάλο σκάφος του λιμενικού έτσι ώστε να προσεγγίσει με ασφάλεια στο χώρο που περιμένουν οι διασώστες. Στόχος είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν διασωθεί να μεταφερθούν με ασφάλεια στο σημείο όπου περιμένουν οι διασώστες, να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και όσοι χρήζουν διακομιδή στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας για περισσότερες ενέργειες να μεταβούν με ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Αυτό θα δείτε να γίνεται σε λίγο μπροστά στα μάτια σας. Τώρα ξεκινάει στο πλωτός της ΟΑΚ να προσεγγίσει στο πλάι στο πλωτό του λιμενικού σώματος έτσι ώστε να παραλάβει τους τέσσερις διασωθέντες να τους μεταφέρει στεριά. Αυτό που βλέπετε είναι οι διαδικασίες οι οποίες γίνονται κάθε φορά που υπάρχει τέτοιο περιστατικό, γίνεται ακριβώς με αυτή την σειρά και με τη μέγιστη προσοχή, έτσι ώστε με ασφάλεια να εκτελεστεί η επιχείρηση και να εκτεθούν τα καλύτερα αποτελέσματα. Βλέπετε το πλωτό της ΟΑΚ τώρα να προσεγγίζει το πλαϊνά του σκάφους, του πλωτού σκάφους του λιμενικού σώματος. Όπως βλέπετε, το σκάφος της ΟΑΚ, αφού παρέλαβε ασφαλώς τους διασωθέντες, παίρνει τον δρόμο για το σημείο στο οποίο θα τους παραδώσει στον Ερυθρό Σταυρό. Παρακαλούμε κάντε τώρα γιατί έρχεται το ασθενοφόρο της ΕΚΑΒ για να παραλάβει όσους χρήζουν μεταφορά στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας. Κάντε ακόμα πίσω γιατί θα περάσει από εκεί το ΕΚΑΒ. Βλέπετε λοιπόν ότι έχουν κινητοποιηθεί όλοι οι εμπλεκόμενες στο περιστατικό. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ έχουν έρθει έτσι ώστε μετά τις πρώτες βοήθειες που θα παρασχεθούν στους τραυματίες να μπορέσουν να μεταφέρουν τα επίγοντα περιστατικά, όπου εδώ να πούμε ότι το σενάριο περιλαμβάνει έναν ακροτριασμένο άνθρωπο και υπάρχει και κάποιος ο οποίος έχει πάθει ανακοπή καρδιάς. Αυτή είναι τα υπερπίγοντα περιστατικά τα οποία αφού μπουν στο ασθενοφόρο της ΕΚΑΒ θα μεταφερθούν εσπευμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας. Βλέπετε πως γίνεται η επιχείρηση. Προσέγγισε το σκάφος της ΟΑΚ στο σημείο και τώρα θα βγουν οι διασωθέντες έξω έτσι ώστε τα υπερπίγοντα περιστατικά που αναφέραμε νωρίτερα να μπουν στο ασθενοφόρο και να μεταφερθούν στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας. Βλέπετε λοιπόν πώς χωρίζονται οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν
οι εθελοντές διασώστες της, του Ερυθρού Σταυρού έχουν παραλάβει τους πρώτους διασωθέντες, οι οποίοι χρειάζονται ενέργειες και φροντίδα, και τα επίδοτα, θα επίδονται περιστατικά, όπως βλέπετε τώρα, μεταφέρονται στο ασθενοφέρον του ΕΚΑΒ για να γίνει η διακομιδή τους στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας. Οι εθελοντές διασώστες του Ερυθρού Σταυρού, του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, φροντίζουν ένα διασωθέντα με κάταγμα και τους υπόλοιπους με τραύμα. Για να ερευνήσουμε την περιοχή για απνιγμένο. Ελίχθυπλο το τουρμεναρχείο, μεταβαίνουμε στο σημείο. Όπως ακούσατε και από την συνομιλία, στο πλωτό του λιμενικού σώματος, το πλωτό του λιμενικού σώματος έδωσε εντολή στο πλωτό της ΟΑΚ να μεταβεί στο σημείο που βρίσκεται, γιατί υπάρχει ενδεχόμενο κάτι πνιγμένο, οπότε θα προσεγγίσει το σκάφος της ΟΑΚ με έναν ναυαγοσώστη, έναν δίτη και έναν ή μία εθελόντρια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Εκεί που θα μεταβούν, ο δίτης θα βουτήξει για να δει, να βρει τον άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται στη θάλασσα, και ο διασώστης θα παρέχει τις πρώτες βοήθειες στην περίπτωση που αυτό χρειαστεί. Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αναφορεί για το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας με τους τραυματίες, με τα υπερεπίδοντα περιστατικά, και το σκάφος της ΟΑΚ κατευθύνεται στο σημείο που υπέδειξε το λιμενικό σώμα, προκειμένου να πραγματοποιήσει κατάδυση, δίτης του να επιχειρήσει κατάδυση, και ο ναυαγωστός της να βοηθήσει στην ανάσυρση του ανθρώπου, το περιστατικό με την ανακοπή καρδιάς. Βλέπετε πως γίνεται κάρπα του ατόμου που έχει πάθει ένα κοπή. Έτσι το σκάφος ΣΟΑΚ πλησιάζει στο σημείο που βρίσκεται το άτομο το οποίο φέρεται ως πνιγμένο, και θα επιχειρηθεί σε λίγο η κατάδυση με το δίτη της ΣΟΑΚ προκειμένου να βρει τη σωρό. Παράλληλα βλέπετε το πλήρωμα του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ παραλαμβάνει το άτομο που υπάρχει την ανακοπή
με τη βοήθεια των διασωστών, των εθελοντών διασωστών του Ερυθρού Σταυρού. Και αφού του έχουν παρασκευθεί οι πρώτες δοχές. Όπως ακούσατε, ο Δίτης και ο Ναυαγωσώστης, ο Δίτης και ο Ναυαγωσώστης της ΟΑΚ ήδη βρίσκονται στο νερό και αναζητούν, ψάχνουν να βρουν τη σωρό του νημένου. Το πλήρωμα του ασθενοφόρου του ΕΚΑΜ ολοκληρώνει την μεταφορά του από το ατόμο που έβαλε να ανακοπεί, καθώς και άλλο ατόμο που χρειάζεται μεταφορά στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, και σε λίγο θα αναχωρήσει με προορισμό το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας. Όπως καταλαβαίνετε, σε τέτοια περιστατικά και σε τέτοιες στιγμές χρειάζονται κινήσεις και ενέργειες ακριβίας, ταχύτατες, οι οποίες όμως θα διασφαλίζουν την ασφάλεια έτσι ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Θα ενημερώσει το πλήρωμα της ΟΑΚ και το πλήρωμα της ΟΑΚ θα ενημερώσει το σκάφος του, το πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σωμάτου. Όπως καταλαβαίνετε, σε τέτοια περιστατικά είναι πολλοί οι παράγοντες οι οποίοι εμπλέκονται. Συνήθως είναι οι φορείς ασφαλείας της περιοχής, δηλαδή το λιμενικό σώμα. Είναι οι διασώστες, οι φορείς υγείας, οι εθελοντικές ομάδες που μπορούν να βοηθήσουν. Και όλοι αυτοί, υπό τις οδηγίες του λιμενικού σώματος, εκτελούν ενέργειες ακριβίας, έτσι ώστε για να μπορέσουν να σωθούν περισσότεροι άνθρωποι, όσο περισσότεροι άνθρωποι γίνεται, και να μπορέσουν να μετακομιστούν, να διακομιστούν τα άτομα τα οποία έχουν ανάγκη ιατρικής βοήθειας στα σημεία που χρειάζεται. Άρα χρειάζεται σωστός συντονισμός και χρειάζονται και όλοι όσοι εμπλέκονται στις επιχειρήσεις αυτές να είναι άρτια εκπαιδευμένοι και να γνωρίζουν με ακρίβεια τι πρέπει να γίνει κάθε στιγμή και ποιες είναι οι διαδικασίες. Όπως είδατε, το ελικόπτερο της ελληνικής αεροπορίας από την 120ΠΕΑ προσέγγισε νωρίτερα το σημείο. Έκανε την, πήρε το άτομο το οποίο είχε ανάγκη, έφυγε ανάγκη μεταφοράς και έφυγε για το αεροδρόμιο όπου εκεί θα παρέλυνε τον διασωζόμενο στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να το πάρει στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας. Και τώρα βλέπετε μπροστά σας να εκτιμήσετε με το λιμενικό σώμα, με την εταιρεία του Αρέσκου και με την ΟΑΚ Μεσσηνίας, με τη συμβολή του ΕΚΑΒ και των διασωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, η όλη επιχείρηση. Ότι σε ΟΑΚ προεδρεύω, πηγαίνετε στον τόπο να παραδώσετε τον παρακαλώ του σωρό. Ελίχθη η πλευρά του Μεναχείου από τον πλευρό του έτσι μετά από αυτή την εντολή. Του Άκου Αρέσκιου, το πρώτο του μερικού. Ακούει Άκου Αρέσκιου. Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία με εντολή που σαλάμω τη χειρίζω με εσείς αποδεσμεύεστε να γυρίσετε τη βάση σας. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Και καθώς το τελευταίο μέρος του σενάριου φτάνει προς το τέλος του με την διακομιδή της ορού στον τόπο και στο σημείο που περιμένει ο Ερυθρός Σταυρός και το πλήρωμα του ΕΚΑΒ,
αποδεσμεύεται ήδη το πρώτο εμπλεκόμενο μέρος στην επιχείρηση, το πλήρωμα της Aquarespit, της εταιρείας Aquarespit, και βλέπουμε το πλωτό της ΟΑΚ, το οποίο προσεγγίζει στον τόπο, μεταφέροντας την σωρό του κουμπνένου άντρα. Και όπως βλέπετε, το πλωτό του λιμενικού σώματος παραμένει επιτόπου και επιβλέπει όπως πρέπει και δίνει τις σχετικές εντολές σε όλα τα εμπλεκόμενα μέλη. Το πλωτό της ΟΑΚ, το οποίο έχει τα μέλη της ΟΑΚ επάνω, έναν διασώστη, έναν δίτη και μια εθελόντρια διασώστη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, μαζί με τη σωρό του κουμπνημένου άντρα, φτάνει στον τόπο, θα πλευρίσει και η σωρός θα παραδοθεί στο πλήρωμα του ΕΚΑΒ, όπου το ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του ΕΚΑΒ γνωρίζει όπως γίνεται σε αυτές τις διαδικασίες, τις ενέργειες που θα κάνει. Αυτή τη στιγμή επιχειρείται στην παράδοση της ΟΡΟΥ στο πλήρωμα του ΕΚΑΜ. Παρελήφθη η σωρός. Όπως ακούσατε λοιπόν, η επιχείρηση ολοκληρώθηκε, αποδεσμεύει το πλωτό του λιμενικού σώματος όλα τα εμπλεκόμενα μέρη που πήραν μέρος στην επιχείρηση, και στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε όλους όσοι συνεργάστηκαν για τη διεξαγωγή αυτής της άσκησης. Ήταν μια επιχείρηση έτσι όπως πραγματοποιείται κάθε φορά που υπάρχει τέτοιο περιστατικό. Ελπίζουμε να σας διαφωτίσαμε και με την περιγραφή, καθώς εκπλήσονταν τα γεγονότα. Να πούμε ότι αυτή η άσκηση, επιχείρηση, πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της Ναυτικής Εβδομάδας 2024. Σας ευχαριστούμε πολύ και ευχαριστούμε όλα τα εμπλεκόμενα μέλη για την ακρίβεια και τη συνέπεια που επέδειξαν για την ολοκλήρωση με την επιτυχία αυτής της επιχείρησης.